Την κορυφαία καταστατική δημοκρατική του διαδικασία πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στο Κοβεντάριο το Σωματείο Σπάρτακος. Το 16ο Συμβούλιο του Σπάρτακου απόκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα για έναν λόγο που δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι φέτος ο Σπάρτακος συμπληρώνει 20 συναπτά έτη ύπαρξης, δράσης, επιδιώξεων και κατακτήσεων. Φέτος ο Σπάρτακος συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας και πριν τη διαδικασία θεωρήσαμε ότι πρέπει να τιμήσουμε όλους όσους έχουν περάσει από το Προεδρείο αυτού του μεγάλου σωματείου. Θα βραβεύσουμε όπως αρμόζει και συνέχεια θα μπούμε στις εργασίες του 16ου Συνεδρίου. Η περίοδος που διανύουμε είναι η χειρότερη, το είπαμε και πριν δύο μήνες στην ημερίδα, και για την επιχείρηση αλλά κυρίως για την περιοχή μας. Οι λιγνίτες έχουν απαξιωθεί, η επιχείρηση, η δημόσια επιχείρηση είναι ένα βήμα πριν από το κρεμό. Δεν κινδυνολογούμε καθόλου, πραγματικά ένα βήμα με όλα αυτά που τρέχουν, με όλες τις τρευλώσεις, είτε λέγονται νόμε, είτε λέγονται άπε, είτε λέγονται απόσχηση του ΑΔΜΕ. Εμείς και σήμερα θα αναδείξουμε το μεγάλο θέμα και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη προκειμένου να αποτρέψουμε να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας και να συνεχίσει η ΔΕΗ να παίζει το ρόλο της. Παράλληλα, σήμερα από τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη και έρχονται ακόμα χειρότερα εργασιακά συνδικαλιστικός νόμος, θα κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα και θα το συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες προκειμένου να πετύχουμε τη μεγάλη ενότητα. Γιατί σήμερα είναι η χαρά του εργοδότη να είναι η πολυδιάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος. Πιστεύω ότι όλοι μαζί έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αποτρέψουμε όλα αυτά που έρχονται. Οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου του Σωματείου απόκτησαν σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της περιόδου που διανύουμε. Η κρισιμότητα των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους και η αναγκαιότητα επαγρύπνησης και συνεχούς προγραμματισμού επιβάλλει σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό και αυτή ακριβώς τη δυνατότητα έδωσαν οι εργασίες του Συμβουλίου σύμφωνα και με το Γενικό Γραμματέα του Σπάρτακου. Πού βρισκόμαστε σήμερα, όπως ρωτήσατε κι εσείς? Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω την πιο δύσκολη κατάσταση που είχε ποτέ η επιχείρηση. Και αυτό δεν το λέω εγώ, ούτε το λέω πεσημιστικά. Το αναγνωρίζετε από τους πάντες. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ περνάει την πιο δύσκολη περίοδο που θα περάσει ποτέ, εάν καταφέρει, και θέλω να είμαι πολύ σοβαρός σε αυτό το σημείο, εάν καταφέρει να επιζήσει από αυτόν τον κυκαιώνα. Και εξηγούμε, το εάν καταφέρει να επιζήσει είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων και μια δύσκολη άσκηση, η οποία για μας προς το παρόν δεν βγαίνει, δεν λύνεται. Δεν υπάρχει λύση σε αυτή την άσκηση. Και τι προτείνουμε, τι κάνουμε, γιατί τα συνδικάτα δεν είναι μόνο να καταγράφουν τις διαδικασίες, είναι να κάνουν και προτάσεις, να κάνουν και αγώνα, τόσο ώστε αυτές τις προτάσεις να περάσουν. Έχουμε λοιπόν προτείνει διαμέσου της Ομοσπονδίας μας, την οποία και τη στηρίζουμε από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή, ότι έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση διάφορες μεθόδους και λύσεις. Πρώτον, για το ζήτημα της ρευστότητας. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε λαϊκίσαμε ποτέ και λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να πληρώσει για αυτό που καταναλώνει. Και δεν μιλούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, τους συνανθρώπους μας, σε δύσκολη κατάσταση. Η ΔΕΗ έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, αρκεί να καταγράψουν το πρόβλημα. Παρόν στο Γενικό Συμβούλιο του Σπάρτακου και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, ο οποίος δεδομένης και της κατάστασης χαρακτήρισε τους τοπικούς άρχοντες ως κατώτερους των περιστάσεων. Βλέπω ότι ενεργειακό σχεδιασμό στη χώρα προφανώς και υπάρχει. Δεν πάμε κουτουρού. Πηγαίνουμε με ένα σχεδιασμό, απλά δεν τον έχουμε φτιάξει εμείς. Τον έχουν φτιάξει τα συμφέροντα για δικό τους όφελος. Το γεγονός ότι υπάρχουν 17.000 ΜΒ στη χώρα εγκατεστημένη ισχύ και η χώρα χρειάζεται αυτή την ώρα μόνο 7, αυτό και 7 είναι στην αιχμή, αυτό τα λέει όλα. Άρα είναι μια απόλυτα στρεβλή αγορά. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να απαξιώσουν την μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Πιστεύω ότι η ΔΕΗ βρίσκεται στο παραπέντε για την καταστροφή της, αν δεν είναι και στο κεπέντε. Ειδικά για την Δυτική Μακεδονία τα πράγματα τις τελευταίες μέρες έχουν μια δυσάρεστη εξέλιξη και τροπή. Πάμε λοιπόν για βίαιη αποβιομηχάνηση της περιοχής στα επόμενα 2,5 χρόνια. Πολύ φοβάμαι ότι η χθεσινή ή προχθεσινή επιστολή της Κομισιόν για να κλείσουν οι μονάδες του ΑΕΣ Καρδιάς και του ΑΕΣ Αμιντέου πολύ νωρίτερα, σε 2,5 χρόνια από τώρα, μάλλον έχει να κάνει και με την αιμονή του Δημάρχου της πόλης, ο οποίος θέλει να τελειώνει νωρίτερα από τον Λιγνίτη, αλλά θα ετοιμαστεί μέσα στη θητεία του να διαχειριστεί χιλιάδες ανέργους. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό.
θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους στην κοινωνία και για άλλη μια φορά λέμε το ότι οι τοπικοί άρχοντες είναι κατώτεροι των περιστάσεων, ποτέ δεν συμμετείχανε στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής με άξονα τη ΔΕΗ. Θυμίζω ότι και τη μονάδα από το Λεμαΐδα 5 η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ήταν αρνητική. Σήμερα θέλουν να διαχειριστούν μόνο τα οφίτσια από την διαδικασία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη απέναντι στην τοπική κοινωνία, αλλά θέλει σοβαρούς παράγοντες και παίκτες. Οι άνθρωποι της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής είναι κατώτεροι των περιστάσεων.